Στοπ στην κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα με τα τρακτέρια, βάλε το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο τελευταίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, συνενώντας σε κάθοδο με γεωταχή και λεωφορεία. Από την πλευρά τους, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να έρθουν την Τρίτη στην Αθήνα με τρακτέρ παρά το υπουργικό στοπ. Πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα. Κύριε Μαρούδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, επιστρέψατε αφού συναντήσατε τον κύριο Χρυσοχοΐδη σήμερα. Η απάντηση σας ξάφνιασε. Η απάντηση αυτή δόθηκε κάποια εξήγηση σε ό,τι αφορά το σκεπτικό της από την πλευρά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εντάξει, η απάντηση μπορώ να πω ότι ούτε μας ξάφνισε. Ήταν μέσω σκεπτικό μας ότι θα μπορούσε να υπάρχει. Όμως εμείς εξηγήσαμε και στον Υπουργό και είμαστε σε μια διαβούλευση. Πιστεύω ότι θα αλλάξει η γνώμη κυβέρνηση. Εμείς εξηγήσαμε ότι είναι δικαίωμά μας να εκφράσουμε αυτή τη διαμαρτυρία και με το συλλαγητήριο στην Αθήνα και με τη συμμετοχή των τρακτέρ, τα οποία εκτός από εργαλείο δουλειάς είναι και εργαλείο αγώνα. Είναι και εργαλείο, ναι, και αγώνα των ετοιμάτων. Ότι το έκαναν και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας σε όλες τις χώρες και τις πρωτεύουσες των χωρών τους. Και βέβαια ότι, ότι θα υλοποιήσουμε την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης και θα ξεκινήσουμε με τρακτέρ και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα για να πάμε στην Αθήνα ανεξάρτητα από το αν έχουμε αυτή την έγκριση ή όχι. Νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια, θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Εμείς μαζεύουμε συμμετοχές των συναδέλφων με το τρακτέρ, μαζεύουμε συμμετοχές των συναδέλφων με τα λεωφορεία. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε Παρασκευή βράδυ, ήδη οι συμμετοχές του τρακτέρ έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας και συνεχώς μεγαλώνει ο αριθμός, γιατί υπάρχει μια αγωνιστική διάθεση και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ισχυρό συμβολισμό το να φτάσουμε στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ και να προσπαθήσουμε και με αυτόν τον τρόπο να πείσουμε την κυβέρνηση ή να την πιέσουμε, όπως θέλετε, πέστε το, να αποσπάσουμε λύσεις και ικανοποίηση των ετοιμάτων μας. Η κάθοδο στην Αθήνα αφορά ένα 24ωρο, μια παραμονή ενός 24ωρου, ούτως ώστε να το επικοινωνήσετε μέσω της παρουσίας σας στην πρωτεύουσα. Από εκεί και πέρα, επιστρέφοντας στις περιοχές σας, οι σκέψεις ποιες είναι για τον τρόπο του αγώνα από εδώ και έπειτα του δικού σας? Θα δούμε, θα συνεκτιμήσουμε και τη δυναμική που θα έχει το συλλαλητήριο. Εμείς καλούμε και το λαό της Αθήνας να στηρίξει αυτό το συλλαλητήριο, να έρθει και να ενώσει τη φωνή του μαζί μας, την κοινή μας αγωνία και να ξέρει ότι αν υπάρχει μια επιτυχία στον αγώνα μας που θα είναι αυτό η μείωση του κόστου παραγωγής, αυτό εφόσον υπάρχουν και οι έλεγχοι από την πλευρά της κυβέρνησης ενάντια στην κερδοσκοπία που και οι αγρότες και οι καταναλωτές υφιστάμεθα, τότε θα υπάρξουν φτηνά προϊόντα στο τραπέζι. Σε κάθε ελληνική οικογένεια. Είναι ένα κέρδος για όλους μας. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Τότε θα γυρίσουμε πίσω και θα δούμε, θα εκτιμήσουμε ξανά στα μπλόκα, θα γίνει μια συζήτηση. Σαφέστατα, κάποια στιγμή θα υπάρχει και το τέλος της κινητοποίησης. Όμως το τέλος των προβλημάτων δεν υπάρχει. Και αυτό πρέπει να το σταθμίσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το αν θα ικανοποιήσει μια κοινωνική ομάδα, όπως λέει. Εδώ στις περιοχές μας, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Λυκανοπαίδειο, που και πάλι ισχύει και στο Λυκανοπαίδειο. Και στη Θεσσαλονίκη, που και πάλι υπάρχουν αγρότες γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη, εν πολύ η οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών μας εξαρτάται από το αγροτικό εισόδημα και από τα προϊόντα. Και όσο δεν θα έχουμε εμείς χρήματα, ούτε τα εμπορικά καταστήματα, ούτε τα μαγαζιά εστίαση, ούτε και με τα ποιητικές βιομηχανίες με χιλιάδες εργαζόμενους, ούτε και γεωπονικά γραφεία, μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα το ότι εμείς δεν έχουμε χρήματα και δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε, επηρεάζει όλη τη ζωή. Αυτό πρέπει να το λάβει επίσης υπόψη η κυβέρνηση. Δεν μιλάει απλά με μια ομάδα, με μικρή ομάδα αγροτών, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μιλάει με έναν κορμό κυριολεκτικά. Χάρη στο αγροτικό επάγγελμα δουλεύουν άλλα περίπου 100 επαγγέλματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε, και βεβαίως θα το συζητήσουμε και τη Δευτέρα αυτό, αλλά φαντάζομαι έχει προκύψει το ερώτημα και έχετε κληθεί να το απαντήσετε και μεταξύ σας, αν οι κλούβες της αστυνομίας δεν σας επιτρέψουν να φτάσετε στο κέντρο της πόλης, γιατί ο στόχος είναι το Σύνταγμα. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό εσείς? Οι μπανάνες μας κλείσουν στην Εθνική Οδό,
Θα γίνουμε ένα ωραίο μπλόκο και η αστυνομία και οι αγρότες μέσα. Θα κλείσει ο δρόμος αυτών των πραγμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που η κυβέρνηση έλεγε τόσο καιρό ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, θα τους έχουν κλείσει οι ίδιοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη, γιατί πιστεύω ότι δεν συμφέρει στην κυβέρνηση σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει καταστολή απέναντι στους αγρότες, που και δίκιο έχουμε και έχει αναγνωρίσει το δίκαιο των ειδημάτων μας, και στο φινάλι είναι και δικαίωμά μας να διαμαρτυρηθούμε και να κάνουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία μέσα στην Αθήνα και με τα τρακτέρ. Έχει γίνει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, έχει γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πραγματικά το θεωρώ αδιανόητο να μην φτάσουμε με τα τρακτέρ στην Αθήνα και νομίζω ότι δεν θα είναι η δική μας επιλογή. Εμείς η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη. Θα υλοποιήσουμε την απόφαση. Ήδη σας είπα, μαζεύουμε καθημερινά τρακτέρ, μαζεύουμε χρήματα, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να τα κατεβάσουμε τρακτέρ. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση, δεν είναι ότι παίρνουμε τρακτέρ και βγαίνουμε. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι επίσης. Θέλει υποστήριξη, θέλει ένα ολόκληρο μηχανισμό για να κατέβουν τα τρακτέρ στην Αθήνα. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα αυτή. Θα συνομιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι θα μας βοηθήσετε, θα προβάλλετε αυτή την κινητοποίηση. Να είστε σίγουροι ότι θα βάλετε σίγουρα κάμερες που θα έχουν τα τρακτέρ στην Εθνική να έρχονται στην Αθήνα. Λοιπόν, τα λέμε και από εβδομάδα, κύριε Μαρούδα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πλέον με το θέμα της υγείας.